Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Νεαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας, την ίδια ώρα που διαψεύδονται τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου για παράταση του ελληνικού προγράμματος. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεθάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, όπως φαίνεται, η Νεαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κυλάει μάλλον θετικά για την Ελλάδα. Αν και κακά τα ψέματα, οι Γερμανοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη και περιμένουμε το τι θα πει ο νέος Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών. Μέχρι στιγμής όμως, η εικόνα που έχουμε πάρει και για την χώρα μας είναι μάλλον θετική, καθώς σε συνέχεια των εκτιμήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δείχνουν ότι υπάρχει κινητικότητα για το ελληνικό χρέος, έχετε να προσθεθεί σε αυτό και το Eurogroup, διαστόματος του επικεφαλής του κυρίου Μάριο Σεντένο, ο οποίος δήλωσε ότι αφενός προχωράει το θέμα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους και αφετέρου διέψευσε, απαντώντας σε ερώτηση του Insider.gr στην Washington, ότι δεν τίθεται θέμα παράτασης ή επέκτασης του ελληνικού προγράμματος όπως ήθελαν κάποια γερμανικά δημοσιεύμα. Τώρα, από εδώ και πέρα, η σημερινή είναι ίσως η πιο κρίσιμη μέρα για το τι θα γίνει στην Ελλάδα και για το μέλλον της ελληνικής υπόθεσης. Ήδη ο Ευκλήδης Σακαλώτος έχει μαραθώνιο επαφών σήμερα και με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και με την Κριστίν Λαγκάρντ και μια σειρά από άλλες συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν λόγο για το ελληνικό πρόγραμμα. Όμως, αν θέλεις, ίσως η πιο σημαντική και αστάθμητη παράγοντος είναι τι θα πούν οι Γερμανοί, διαστόματος του Όλαφ Σόλτς, ο νέος υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας, δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, δέχεται προφανώς πιέσεις και από το Eurogroup αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θέλουν να προχωρήσει το κομμάτι της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Σε αυτή την περίπτωση, παραδοσιακά οι Γερμανοί είναι ο σκληρός της υπόθεσης που θέλουν να δώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα στα θέματα της ρύθμισης του χρέους και μένει να δούμε αν θα βρεθεί μια συμβαστική λύση, συνήθως αυτό γίνεται, και ποια μορφή θα έχει. Αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα συμβούν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα γίνει γνωστό και κατά πόσο θα γίνει άμεσα γνωστό, αν θα υπάρχει μια λύση, αν θα υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές, οι οποίες εν συνεχεία θα διευθετηθούν και θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η εκτίμηση πάντως που έχουμε είναι ότι από τώρα μέχρι και τα μέσα Μαΐου θα δεθούν οι βάσεις του προγράμματος, ώστε στο Eurogroup του Μαΐου, αλλά κυρίως στο Eurogroup του Ιουνίου, ενδεχομένως και του Ιουλίου, να έχουμε την τελική λύση, την οριστική λύση. Καθώς προχωράει βέβαια και η τέταρτη αξιολόγηση, που είναι ένα βασικό κομμάτι, όμως αν θέλουμε να κάνουμε ένα άθροισμα των όσων έχουν λάβει η χώρα στην Ουάσιγκτον, ο αξιολογισμός είναι μάλλον θετικό για την ελληνική πλευρά. Δέχτηκε κάποιες πιέσεις ως προς το θέμα της ανάπτυξης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως όσον αφορά το θέμα του χρέους, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κινητικότητα και ότι η ελληνική πλευρά θα φύγει με κάτι στις αποσκευές του. Ο Ευκλήδης Σακαλώτος θα φέρει δηλαδή κάτι θετικό στις αποσκευές του. Μένει βέβαια να δούμε αυτό με τι θα συνεπάγεται σε επίπεδο εποπτείας, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ναι, δεν θα έχουμε παράταση προγράμματος, θα έχουμε μάλλον μια λεγόμενη καθαρή έξοδο, όμως η αυστηρή εποπτεία θα παραμένει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και μένει να δούμε με ποιους όρους οι δανειστές θα εποπτεύουν την ελληνική οικονομία.